Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο προϋπολογισμός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός στα χρόνια του μνημονιακού ζώφου στη χώρα μας, που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι ποια ανάπτυξη. Πόσο και πώς θα αντιμετωπιστεί η λιτότητα. Πώς θα αντιμετωπιστούν, πώς θα αποκρουστούν οι νέοι εκβιασμοί των δανειστών, χωρίς να επιστρέψουμε στις συνθήκες του Αυγούστου του 2015. Συμπαραστεκόμαστε στη μάχη που δίνει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει μια κατά το δυνατόν βιώσιμη συμφωνία και η χώρα μας να κάνει έστω ένα μικρό βήμα προς τα μπρος, με κοινωνική ευαισθησία και με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον. Και προφανώς προϋπόθεση μιας τέτοιας πορείας είναι η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Όσοι λοιπόν ευκαίρως ακαίρως διακινούν σενάρια για πρόορες εκλογές, είναι προφανές ότι βιάζονται να ράψουν υπουργικά κουστούμια. Θα παραμείνουν τα κουστούμια τους στην καρνταρόμπα για πολύ καιρό ακόμα. Αλλά ο προϋπολογισμός, πρέπει να πούμε την αλήθεια, προσδιορίζεται από την επαχθή νεοφιλελεύθερη σε σημαντικές πλευρές της συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Προσδιορίζεται επίσης όμως και από τη δυναμική των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η έκβασή του θα κριθεί αφενός από την ικανότητα της κυβέρνησης της αριστεράς να αξιοποιήσει δυνατότητες και ταυτοχρόνως να εμπνεύσει τον λαϊκό παράγοντα. Χωρίς στήριξη στο λαϊκό παράγοντα δεν υπάρχει επιτυχία της κυβέρνησης αριστεράς. Ταυτοχρόνως επίσης θα κριθεί και από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Και εδώ βρισκόμαστε. Προσφάτως είχαμε το ιταλικό όχι. Ένα περήφανο όχι που μας κάνει να σκεφτόμαστε τη δική μας εμπειρία. Ένας άλλου περήφανου όχι. Και ταυτοχρόνως, από άλλη πλευρά, έχουμε εξελίξεις όπως είναι η άνοδος του Τραμπ. Από διαφορετικές λοιπόν κατευθύνσεις επιβεβαιώνεται η κρίση της κεντρώας σοσιαλφιλελεύθερης συνένεσης. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να πορευτούν για πολύ με πρωταρχική κατεύθυνση τη λιτότητα και με την εργασία στο περιθώριο. Να μην υπάρχει ως κεντρική στόχευση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Τα πραγματικά προτάγματα δεν συγκλίνουν πια στο κέντρο. Έχει αλλάξει πια η 20ετία. Αλλά διαμορφώνουν δύο αντίπαλους ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά πόλους του πολιτικού συστήματος. Και εδώ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη δεξιά, που ολοένα και περισσότερο στο εσωτερικό της ενισχύεται η ακροδεξιά, και παρατήρησα με κάποιο σκεπτικισμό την τάση να υποβαθμιστεί αυτός ο κίνδυνος της ακροδεξίας από όσα είπε η κυρία Παπαρίγα, που περίπου θεωρεί ότι είναι πλάσμα φαντασίας η άνοδος της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Τη δεξιά λοιπόν με ενισχυμένο τον πυρήνα της ακροδεξίας από τη μία πλευρά και από την άλλη την αριστερά με την ευρύτερη πολιτική και ιδεολογική ενδοχώρα της. Την αριστερά η οποία μέσα σε συνθήκες κρίσης που μέχρι τώρα παράγουν στη χώρα μας απογοήτευση σε μεγάλο βαθμό, το βλέπουμε, μπορεί όμως να αποκτήσει επικοινωνία με νέες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες συνειδητοποιούν ότι ακόμα και μέσα στη σημερινή συντριβή ονείρων και ελπίδων μια μικρή, ελάχιστη ελπίδα υπάρχει προς τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά και μάλιστα προς τα ακροδεξιά. Είναι προφανές ότι αυτή η διεθνής τάση που επαναλαμβάνω συνιστά την κατάρρευση της κεντρώας νεοφιλελεύθερης σοσιαλφιλελεύθερης συνένεσης στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αυτή η νέα τάση επανατοποθετεί το ελληνικό πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις. Δεν είμαστε παράδοξο. Είμαστε, η αλήθεια, ένα στάδιο πριν και δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξουμε για να αξιοποιήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Σε όλες του τις διαστάσεις. Και προγραμματικά και κυβερνητικά.
με επίκεντρο των προγραμματικών και κυβερνητικών διαστάσεων την εργασία. Αυτό είναι το ζητούμενο της κοινωνίας. Ο προϋπολογισμός θα κριθεί επίσης μέσα στο περιβάλλον της προσφυγικής κρίσης και έχουμε αναζωπήρωση μιας κινδυνολογίας με βάση αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά προβλήματα που πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση, μιας κινδυνολογίας η οποία αθρίζεται στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μια νέα εκδοχή του ακραίου κέντρου. Βλέπουμε σε διάφορες περιοχές, στη βάση επαναλαμβάνω και υπαρκτών προβλημάτων που πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση, να διαμορφώνονται μέτωπα ανάμεσα σε χρεοκοπημένους πολιτευτές, σε δημάρχους οι οποίοι υπάρχουν για να χαϊδεύουν αυτιά και σε εκκλησιαστικούς παράγοντες. Όλοι αυτοί κερδοσκοπούν με στόχο την επάνωδο στην εξουσία. Αλλά ποια εξουσία? Έτσι θα φτιάξει τη Νέα Ελλάδα με τέτοιες αξίες και τέτοια ιδανικά? Διότι το κεντρικό ζήτημα, πέρα από το οικονομικό θέμα, είναι με ποιες αξίες θα υπάρξει έξοδος από την κρίση. Η εργασία προφανώς είναι μια αξία για την οποία διαμορφώνονται και άλλες. Η δημοκρατία, βεβαίως. Αλλά είναι δυνατόν να αφήσουμε στο απειρόβλητο αυτής της δύσκολης μάχης εξουσίες οι οποίες ευθύνονται και αυτές για τη σημερινή κρίση, όπως είναι η εκκλησιαστική εξουσία? Είναι δυνατόν να υποκλινόμαστε και να αφήνουμε όσο αφήνουμε με διάφορες συμβολικού τύπου κινήσεις και ελπίζω να μην είναι και ουσιαστικές κινήσεις στο μέλλον, να αφήνουμε τη δυνατότητα στους εκκλησιαστικούς ανώτατους παράγοντες να παρεμβαίνουν στη συγκρότηση κυβερνήσεων και προγραμμάτων στην ασχολία? Αλλά αυτά όμως μας πηγαίνουν και σε ένα άλλο θέμα αξιών που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα. Έχει ξαναρχίσει η συζήτηση, οι συνομιλίες έχουν αρχίσει για το Κυπριακό. Οι συνομιλίες με το Καστελόριζο, και ενώ την πρόσφατη εμπειρία, δεν είναι δυνατόν να πάνε μαζί. Και είναι ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία προγραμματικά, αξιακά, δημοκρατικά, έχει αναλάβει την ευθύνη της κοινής συνεργασίας με την κυβέρνηση στη Λευκωσία, την Κυπριακή κυβέρνηση. Είναι ευθύνη να διασφαλίσει ένα πλαίσιο ώστε οι συνομιλίες να εξελιχθούν κατά το καλύτερο τρόπο. Χωρίς βιασύνη και χωρίς παλινδρόμηση σε εθνικιστικά στερεότυπα. Και να κερδίσουμε και κάτι από την Κύπρο. Αυτή την περίοδο τα δύο μεγάλα κόμματα, το κυβερνητικό, το Δύση, δεξιό, και το ΑΚΕΛ, αριστερό, συνεργάζονται για να βρουν κάποια λύση. Στην Ελλάδα δεν βλέπω κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σταμάτη βλέπω και ο κύριο Καραμαλή βεβαίως στο τέλος, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει καμιά συνεννόηση, καμιά ενημέρωση, προκειμένου να σταθούμε στο πλευρό των κυβερνητικών και των άλλων πολιτικών δυνάμεων της Κύπρου? Ούτε και εκεί υπάρχει περιθώριο συνεννόησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία είναι βασικό στοιχείο αυτό που ονομάζουμε αξίες, διαμόρφωση προϋποθέσεων και αξιών για να βγούμε από την κρίση. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και με τον οποίο είχαμε και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, οι οποίες δεν περιορίζονται στα πανεπιστήμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά εκτείνεται σε όλο το εύρος του δημόσιου σχολείου, από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή μόρφωση και έρευνα. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα σύμφωνα με τα οποία μια δικοματική διαμάχη γύρω από τα πανεπιστήμια αποτελούσε την πεμπτουσία της λεγόμενης αλλαγής στην εκπαίδευση. Και η ελληνική οικογένεια φέτος κατάλαβε ότι έχουν γίνει πολλά και γνωρίζει και γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα προκειμένου να αλλάξει η εκπαίδευση από την πρώτη βαθμίδα μέχρι την τελευταία. Και όχι να ξεφύγουμε από τα μεγάλα διλήμματα που δημιουργούνται σήμερα στην κοινωνία μας για την εκπαίδευση. Για ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Για ένα δημόσιο σχολείο ποιότητας και ισότητας. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε διεξοδικότερα στο ζήτημα αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε εμπιστοσύνη ότι το κυβερνητικό έργο που ξεκινήσαμε
με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές θα συνεχιστεί στον τομέα της παιδείας, που είναι ένας τομέας πυλώνας του κοινωνικού κράτους, πυλώνας της ανάπτυξης όπως η αριστερά την έχει διαμορφώσει στο πρόγραμμά της και εδώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Από ιδιομορφία μιας χώρας βυθισμένης στην κρίση μπορεί να γίνει μαζί με άλλες ευρωπαϊκές εξελίξεις εργαστήριο εναλλακτικής πορείας της Ευρώπης. Γι' αυτό και τονίσαμε από την αρχή τις εξελίξεις στην Ιταλία και αλλού. Το γεγονός ότι η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι δεν σημαίνει ότι αυτό οδηγεί την αριστερά στο περιθώριο. Αντιθέτως, θέτει νέα, αυξημένα ιστορικά καθήκοντα, όπως συνέβη στην Ελλάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανάχωμα στην ακροδεξιά έκρηξη, να συμβεί το ίδιο τώρα ή σε μεσοπρόθεσμο διάστημα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό για να συμβεί, προφανώς, πρέπει όσα σκεφτόμαστε και όσα πράττουμε να είναι μέσα σε έναν ορίζοντα αλλαγής της κοινωνίας. Αλλαγής του παραδείγματος της οικονομίας και ευρύτερα αλλαγής της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.